Θα πω ένα αστιάκι. Οι vegans που θέλουν να φάνε πανακότα φτιάχνουν μία, αλλά δεν βάζουν μέσα γάλα, βάζουν σπανάκι και την αποκαλούν σπανακότα. Μπα, ε. Όχι, ρε γέμος. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ουχ, πώς έγινες έτσι, Μαρή? Πω πω, χάλια, γιατί είναι έτσι τα μότρα σου? Έφαγα βατόμουρα. Πώς τα έφαγες? Χωρίς χέρια. Μούρι μέσα στη γαβάθα. Καλά, έλα να σου μάθω να τρως με τα χέρια. Όχι. Γιατί? Τα χέρια είναι για φλόρους. Κατάλαβες, Μπούλι? Θα πω άλλο ένα. Ανακαλύφθηκε νέο νησί απέναντι από την Παππούα Νέα Γουινέα. Η Γιαγιούα Νέα Γουινέα. Ρε το κολόσπαθο. Δηλαδή, γαμώ τον ψυχαναγκασμό μου δηλαδή. Έχω πει όλες οι καρέκλες να είναι σε ευθεία γραμμή και οι πλάτες να απέχουν από το τραπέζι συγκεκριμένα εκατοστά. Πρέπει να έχεις τελειώσει το Χάρβαρντ για να το καταλάβεις, λέγα. Α, δεν ξεκινάμε καλά. Τι έγινε, παίχτη? Καλησπέρα. Μη τώρα τις έφτιαξα. Τι είναι αυτό? Η βιογραφία του Αρτέμι Σόρα. Σας την πήρα για την ονομαστική σας εορτή. Μας υποχρέωσες. Διαπράξατε φόνο και θέλετε να ξεφορτωθείτε το πτώμα? Μετακομίσεις, μεταφορές, ο Δρακουλάκος. Ερχόμαστε στον χώρο σας, παραλαμβάνουμε το άψυχο κουφάρι και μην τον είδατε. Ο Δρακουλάκος. Έχει εμήθεια, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα. Δεν θα πω άλλο. Ευτυχώς. Σηκώθηκα μόνο για να χτυπήσω το σπαθί. Πάρτα, ρε γέμου. Μαζευτήκαμε απόψε εδώ γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Λοιπόν, πρέπει να κάνεις μπάνιο. Ζέχνεις σαν ψόφια γελάδα σε αποσύνθεση. Θα κάνουμε με το, πώς το λένε. Οπότε θα κάνεις μπάνιο με το ζόρι. Εντάξει. Σγούψε. Να χαρώ το λεβέντι. Ωπ, τι καλό. Σήμερα μόνο το κεφαλάκι. Μην πάθεις κανένα overdose καθαριότητας. Μπράβο το Λέτσο. Την άλλη φορά και σαπούνι. Γι' αυτό δεν μου μιλάνε τα κορίτσια. Εντάξει, είναι και τα μούτρα σου. Λοιπόν, αυτό που κάναμε λέγεται μπάνιο. Ε, τράβε σκουπίζω τώρα, θα το δαγκάσεις. Και να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε ντυθεί βεδουίνι? Γιατί οι άλλες στολές που βρήκα ήταν πικουίνι και σαγκουίνι. Ε, καλά διάλεξες τότε. Ανέβηκε η χοληστερίνη. Απ' τα παραβρασμένα λιγκουίνι. Αυτό ήταν και το έκτο επεισόδιο του «Ε, όχι κι έτσι». Μπορεί το Game of Thrones να τελείωσε, αλλά από σειρές να φάν και οι κότες. Όχι πως οι κότες τρώνε σειρές, αλλά δεν βαριέσαι. Με ποια να συνεχίσουμε? Ακούω προτάσεις, το οποίο είναι μια πρόοδος, γιατί παλιά άκουγα φωνές. Βέβαια, άλλοι ακούνε έντεχνο, οπότε πάλι καλά είμαστε. Γράψτε στα σχόλια τις ιδέες για τα επόμενα. Δεν ξέρω πότε θα βγαίνουν, με τη συχνότητα κτλ. Οπότε κάντε subscribe και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται. Καλή συνέχεια!